ποιος καλύτερος τρόπος για να τιμάμε τη γέννηση ή την κίνηση ενός αγαπημένου προσώπου από το να φυτεύουμε ένα δέντρο, να διασώζουμε ένα μονοπάτι, να φροντίζουμε το περιβάλλον του τόπου μας. Πραγματικότητα γίνεται η τελευταία επιθυμία του αείμνης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, η οικολογική αποκατάσταση των λευκών ωραίων. Είχε προσωπικά ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τα περιβαλλοντικά ζητήματα και είχε μια πολύ ισχυρή άποψη. Παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, τη Δόρα Μπακογιάννη, τη Προέδρου του Ιδρύματο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, Κατερίνα Μητσοτάκη και τη Αντιπροέδρου του Ιδρύματο Αλεξάνδρα Μητσοτάκη έγινε η παρουσίαση πρώτη ψυχολογική δράση για την αναγέννηση των λευκών ωραίων. Εμεί μεγαλώσαμε μαζί, το ξέραμε, το ακούγαμε από μικρά παιδιά. Περπατούσαμε, μα έδειχνε τα δέντρα, προσπάθησε να μα μάθει. Δεν ξέρω αν ήμασταν πολύ καλοί μαθητέ, αλλά σίγουρα έκανε μεγάλη προσπάθεια να μα δείξει την ομορφιά τη φύση, του βουνού ειδικότερα. Αγαπούσε ιδιαίτερα τα βουνά. Η πρωτοβουλία με τίτλο Διαδρομή Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, μια πρότυπη οικολογική δράση από το κριτικό έω το λιβικό πέλαγο μέσα από τα Λευκά Όρη, υλοποιείται από το Ίδρυμα Κωνσταντίνο Μητσοτάκη σε συνεργασία με τρει περιβαλλοντικέ οργανώσει: την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντο και Πολιτισμού, την Ελληνική Εταιρεία Προστασία τη Φύση και την ΒΒΕΦ Ελλά. Η δράση περιλαμβάνει τη δημιουργία 15 μονοπατιών, ενό πρότυπου βοτανικού κήπου και την αποκατάσταση τη περιοχή των Λευκών Ωραίων. Είναι ένα μεγάλο έργο για το περιβάλλον μια πολύτιμη παρακαταθήκη για την Κρήτη. Την Κρήτη που τόσο αγάπησε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Όπω έκανε γνωστό, η Κατερίνα Μητσοτάκη για την αναγέννηση των Λευκών Ωραίων συγκεντρώθηκαν συνολικά 215.000 ευρώ, καθώ στην κηδεία του πρώην Πρωθυπουργού, επιθυμία τη οικογένεια ήταν να γίνουν δωρεέ στι τρει οικολογικέ οργανώσει.